Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί σας. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση, ο Διόνυσος νομίζω ήταν το άλογο έτσι που έτρεξε αρκετά καλά, κέρδισε. Μάλιστα, σημειώνοντας πάρα πολύ καλό χρόνο. Mm. Από τους καλύτερους χρόνους των τελευταίων χρόνων που έχουμε δει στα 1600 μέτρα, σημείωσε ο Διόνυσος. Καλύτερο χρόνο και από εκείνο που έκανε ο Ντάιμον Αλέξιος μια εβδομάδα πριν, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είπαμε για το στίβο ότι είναι αρκετά ελαφρύς και εγώ θα πω και για την νίκη που πέτυχε ο Μαρονιτάκη, που για μένα τουλάχιστον ήταν ένα από τα άλογα που διεκδικούσαν την νίκη σίγουρα. Είχε κάποιες ατυχίες στην προηγούμενη του συμμετοχή. Τις ίδιες ατυχίες είχε και σε αυτήν του συμμετοχή, όμως καταφέρει να κερδίσει αυτή τη φορά. Και η εμπόλη. Εντάξει, ναι, και το κύπελλο. Κύπελλο είναι εμπόλη. Ναι, σίγουρα. Είναι υποδρομιά κυπέλλου. Κατάφερε να κερδίσει εύκολα το κύπελλο χίλιων γυναίων η εμπόλη με διαδρομή επικεφαλής. Τρεις φορβάς διεκδίκησαν τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Έδειξε ότι είναι πολύ βελτιωμένη αυτή, ναι, η φοράδα. Πάρα και αναμένεται να τρέξει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Είπες για τον Διόνυση, ο οποίος πήρε ταυτόχρονα και το εισιτήριο για την πρώτη κλασή, προϊβάστηκε, ναι, στην πρώτη, σωστό, κλασή. Και αναφέρθηκες. Μαρονιτάκη. Ναι, ήταν πολύ καλός όντως το Μαρονιτάκη, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ατύχησε, ναι, έπεσε, ναι, ναι, στο start. Ναι, ναι. Και στο τέλος κατάφερε να κερδίσει εύκολα τον όμιλο του. Ένα δίδυμο το οποίο υπήρξε η εκπομπή χωρίς παροπίδες. Μάλιστα. Μια αντίστροφη στη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ κοντά και ο Σατράπης, ο οποίος επανήρθε στις καλές εμφανίσεις. Και άτυχος ο Κωστής που ήταν κάτι. Μάλιστα, έμεινε αρκετά πίσω. Ναι. Αν είχε καλύτερη κίνηση, νομίζω θα διεκδικούσε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Να πάμε να δούμε τις κατάξεις. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στους αναβάτες πρώτα να δούμε ότι ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας έχει 52 νίκες και είναι πάντα πρώτος. Δεύτερος Ρέμος Τσακούρας με 41 είχε 2 νίκες. Τρίτος Παναγιώτης Δημητσάνης με 40. Τέταρτος Γιώργος Σταυρνής με 31. Πέμπτος Μιχάλης Πεπός με 27. Έκτος Χαράλαμπος Ανδρέου με 19. Έβδομος Ολυμπίος Γεωργίου με 16. Όγδοος Δημήτρης Κεφάλας με 14. Ενάδος Ουμάν Γκάντζαλη με 13. Και δέκατος Παναγιώτης Ανδρέου με 11. Πάμε στους προπονητές. Χρήστος Χριστοφόρου με 37 νίκες πρώτος, δεύτερος Χρήστος Πετρούτσου με 32, τρίτος Πανίκο Τσακούρας με 27, τέταρτον Χαϊτά με 25, πέμπτος Τελειώνου Νεφίτη με 17, έκτος Κυράκος Ροδί Κυράκο με 17, έβδομος Γαβρίλιο Τσαπατσίλ με 16, όγδος Πανίκος Νικολάου με 15, ένατος Κούβο Νικολάου με 14 και δεκάτος Ηλίας Κρητικός με 12. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή μας. Πάμε την αυριανή υποδρομιακή συνάντηση. Μια συνάντηση χάρη που περιέχει νέα υποδρομίες, η αυριανή της Τετάρτης. Εντάξει, έτσι από πλευράς προγράμματος έχουμε την τρίτη υποδρομία που είναι για εξαλλοδαπής άλογα. Φαβορεί φυσικά την Πελατίδη που είναι αίτητη και θέλει να επιβεβαιώσει αυτόν τον τίτλο του φαβορεί. Από εκεί και πέρα θα έλεγα, εντάξει, έκτη υποδρομία που είναι για άλογα της πρώτης κλάσης και η έννατη που είναι μια δύσκολη υποδρομία. Η έννατη υποδρομία του προγράμματος. Ναι, έτσι τα βλέπω και εγώ. Εντάξει, αρχίζουμε μια πολύ δύσκολη υποδρομία. Ναι, όντως. Η οποία είναι μειχτή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η τρίτη υποδρομία στην παρουσία της Μπελατίτη και άλλων ικανών εξαλλοδάπης αλόγων είναι μια ποιοτική υποδρομία. Με φαβορεί σίγουρα την Μπελατίτη. Επίσης θεωρείται μια πολύ καλή υποδρομία, αρκετά καλή μάλλον η έκτη υποδρομία με πρώτο φαβορί σε αυτόν τον όμιλο τουλάχιστον τον Θάουρα. Σωστό. Και από εκεί και πέρα η έννατη, η οποία θεωρείται μια πάρα πολύ αμφίροπη και αυτή η υποδρομία με πολλούς διεκδικητές της νίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε jackpot time, 20.000 ευρώ τον κειμένο ποσό. Πάμε να ξεκινήσουμε να λύσουμε τις υποδρομίες μας. Πρώτη υποδρομία. 1200 μέτρα, Βροντέας με τον Μινά Κωνσταντίνο, Australian Dancer με τον Σταυρίδη, Helen Beauty με τον Μιτσίδη, Electric Blue με τον Ρόνο Τσακούρα, Red Fire με τον Λάο, Φίλας με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Custom Made με τον Τιμιτσάνη, Γρήγορος Χρήστος με τον Καποδίστρια, Immortal με τον Γιώργο τον Μεσίτη, Λακαλονέ με τον Ευτυχίου και Σερ Αμίκο με τον Αδάμ. Είπαμε χάρη ότι είναι δύσκολη υποδρομία η πρώτη του προγράμματος. Εντάξει, έχουμε τον Βροντέα που τρέχει σταθερά κυρίως σε αυτούς τους ομίλους. Επιστρέφει ο Australian Dancer που προέρχεται από μια μέτρια εμφάνιση. Έτσι έκανε ένα μικρό ρεπό. Τώρα αναμένεται να επανέλθει έτσι βελτιωμένος. Εγώ πιστεύω ότι και στο Kehlin Beauty σε αυτόν τον όμιλο έχει αρκετές πιθανότητες να διακριθεί.
Εντάξει, όπως είπαμε, είναι, σίγουρα είναι δύσκολη υποδρομή, είναι μικρές οι διαφορές. Να πω για τον Φίλα, ο οποίος έβαλε μια συμμετοχή στο ενεργητικό του περί τα τέλη του Απρίλη. Πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει αυτόν τον ομιλό. Και η Electric Blue, η οποία τρέχει μετά από πολύ καιρό με χαμηλά βάρη. Εντάξει, είναι στην τρίτη κλασή που συμμετείχε. Φανταζόμαι μετά από αίτηση προϋβάστηκε στην πρώτη κλασή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της. Οπότε με αυτά τα κιλά πιστεύω δεν πρέπει να γνωριθεί τουλάχιστον και η Electric Blue. 9 Απριλίου Βαρού Μιχάλα στην Νίκη Βροντέα σε δεύτερη θέση, Australian Dancer στην τέταρτη, Λακαλονή στην 7η θέση. Έχει δοθεί η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση για τη Σαμάκ, τη Βαρού Μιχαέλα, τον Μάντιο, λίγο πίσω Australian Dancer. Με τη Σαμάκ να θέλει να πάρει την πρωτοπορία και θα την πάρει. Βαρού Μιχαέλα θέλει να τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση ο Ματατόρ εσωτερικά με τον Μάντιο Australian Dancer που βελτίωσε την θέση του σε ταχύ ρυθμό. Η Σαμάκ 2-2,5 μίγια από την Βαρού Μιχαέλα. Πιο πίσω είναι ο Μάντιο, ακόμη πιο πίσω εσωτερικά ο Ματατόρ. Ο Australian Dancer τώρα έμεινε αρκετά πίσω. Η Έλα Καλονή βελτίωσε θέση. Σε ταχύ ρυθμό η Σαμάκ συνεχίζει. Να είναι 2 μίγκη μπροστά, Βαρού Μιχαέλα θέλει να πλησιάσει νωρίς. Το ίδιο θέλει να κάνει και ο Μάντιος, ο Βροντέας εσωτερικά. Πιο πίσω η Καλονή Φλάκ του Δήμου είναι πίσω ακόμη το φαβορί. Ο Australian Dancer κάνει επίθεση, Βαρού Μιχαέλα περάσει από τη Σαμάκ. Θέλει να ακολουθήσει το ανέβασμα ο Βροντέας. Πιο πίσω προσπαθεί ο Μάντιος, ο Μαντατόρ, πάντα στην εσωτερική Λακαλονία. Ακόμη πιο πίσω με τη Βαρού Μιχαέλα να έχει το πλεονέκτημα από τον Βροντέα. Ο Μάντιος προσπαθεί, ο Μαντατόρ επίσης κάνει το ανέβασμα. Ακόμη είναι πίσω ο Australian Dancer και η Flying to the Moon με τη Βαρού Μιχαέλα μπαίνει με υπεροχή. 3 μίκη από τον Βροντέα. Πιο πίσω είναι ο Μάντιος, κάνουν finish πιο πίσω. Flying to the Moon και ο Australian Dancer. Βαρού Μιχαέλα είναι μπροστά. Είναι στα 3 μίγκε και πάει να κερδίσει. Πιο πίσω είναι ο Βροντέας. Ακόμη πιο πίσω να ο Australian Dancer. Νάκη Flying to the Moon. Βαρού Μιχαέλα, Βροντέας. Flying to the Moon και ο Australian Dancer για τρίτη αρτή θέση. Πρώτη υποδρομία, Australian Dancer, Βροντέας, Electric Blue Filas. Australian Dancer, Βροντέας, Electric Blue Filas. 2-1-4-6, 2-1-4-6. Καλύτερα Γκανιά, τρίτη φορμία Μπελατίτη με το 1, πέμπτη φορμία Τάρα Εξπρέσ με το 1, έκτη φορμία Θαύρα με το 1, τρίτη φορμία Μπελατίτη με το 1, πέμπτη φορμία Τάρα Εξπρέσ με το 1, έκτη φορμία Θαύρα με τον αριθμό 1. Καλύτερα Δίδυμα, τρίτη φορμία Μπελατίτη Τάγκερτον 1-2, τέταρτη φορμία Σίραμπουρ Περίανδρο 2-4, έκτη φορμία Θαύρα Γκασπαζιάνα 5, τρίτη φορμία Μπελατίτη Τάγκερτον 1-2, τέταρτη φορμία Σίραμπουρ Περίανδρο 2-4 και έκτη φορμία Θαύρα Γκασπαζιά 1-5. 2 outsider, 7η φορμία Μακεδόνας με το 8, 9η φορμία Μακεδόνας Μάστρος με το 7. 7η φορμία Μακεδόνας με το 8, 9η φορμία Μακεδόνας Μάστρος με το 7. Δεύτερη φορμία στα 1000 μέτρα. Βασιλικότερος με τον Χαράλαμο Ανδρέου Μελέα, Αγρός με τον Σταυρίδη Μόνο, Αποέλ με τον Χριστοφόρου Πυρίχιος με τον Μινά Κωνσταντίνου, Τσερκώδης Αρμυρός με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Λογερίτσα με τον Ρένο Τσακούρα, Κρητικός Ελτσκλικ με τον Αδάμ. Τα συμμετοχές στην δεύτερη υποδρομία. Έχουμε τους έμπειρους εδώ, Χάρη Τσερκώδη Αρμυρό και Κρητικός Έσκλινγκ, που επιστρέφει έτσι μετά από ένα ρεπό. Εγώ θα πω και για τον Βασιλικότερο, ο οποίος πιστεύω ότι θα είναι πιο έτοιμος τώρα με συμμετοχή στο ενεργητικό του για να διεκδικήσει διακρίση. Εντάξει, βολεύεται στην απόσταση φαίνεται η Κρητικός Έσκλινγκ και φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη σε αυτόν τον ομιλό. Αναφέρθηκε και ο Τσερκώδη Αρμυρό. Εγώ αντιλαμβάνομαι είναι καλό άλογο και ο μόνο από ΕΛ, ο οποίο είναι υπολογισμένο. Πάμε λοιπόν 3 Φεβρουαρίου, λέει η Εύα στην νίκη Περίχιο στην 7η θέση, Τσερκώδης Αρμυρό στην 6η, Κρητικός Έλθλινγκ στη 2η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Καλή εκκίνηση για τη Λέτι Εύα αλλά και την Κρητικός Έλθλινγκ που διεκδικεί την πρωτοπορία. Η Λέτι Εύα θέλει να είναι δίπλα τη. Ο Βράνιχος βγαίνει κάπως προς τα έξω, παρασύροντας και τον Πυρίχιο κένταυρο εσωτερικά θα βελτιώσει θέση. Κρητικός Έλτσκλινγκ τώρα. Η Λέτι Εύα θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Ο Βράνιχος θέλει να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Τσερκώδης Αρμυρός πιο πίσω κένταυρος έμεινε στην τελευταία θέση με τη Λέτι Εύα. Όμως ο Βράνιχος θέλει να είναι κοντά και είναι στο μισό μήκος τώρα. Επιτίθεται μάλιστα στην Λέτι Εύα. Πιο πίσω Τσερκώδης Αρμυρός θα βελτιώσει θέση. Κρητικός Έλτσκλινγκ παραμένει στην εσωτερική κοντά στο 400. Η Λέτι Εύα με τον Βράνιχο να πιέζει συνεχώς. Αναμένει εσωτερικά για να επανέλθει Κρητικός Έλτσκλινγκ πιο πίσω. Τσερκώδης Αλμυρός, ο κένταυρος με τη Λέτι Εύα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Κρητικός Έλτσκλινγκ εσωτερικά θέλει να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση και να την καταδιώξει. Έμεινε τρίτος ο Βράνιχος με τη Λέτι Εύα μπροστά. Κρητικός Έλτσκλινγκ στην εσωτερική ψάχνει τον διάδρομο. Λέτι Εύα στην πρωτοπορία. Κρητικός Έλτσκλινγκ είναι στο ένα μήκος. Λέτι Εύα έχει το πλεονέκτημα. Λέτι Εύα και Κρητικός Έλτσκλινγκ. Λέτι Εύα θα κερδίσει. Κρητικός Έλτσκλινγκ, κένταυρος και στην τέταρτη θέση ο Πυρίχιος. Δεύτερη υποδομία, Κρητικός Έλτσκλινγκ, μόνο από Ελ, Τσερκώδης Αρμυρός, Μελέαγρος. Κρητικός Έλτσκλινγκ, μόνο από Ελ, Τσερκώδης Αρμυρός, Μελέαγρος. 7-3-5-2, 7-3-5-2.
Πάμε στην τρίτη υποδρομία, 1200 μέτρα. Μπέλα Τίτι με τον Αδάμου Τάγκερτο, με τον Ρενό Τσακούρα Φιλόσοφε, με τον Κεφάλα Ιντέλιο, με τον Μίνα Κωνσταντίνου Σκύπινης, με τον Γιώργιο Blame the Trainer, με τον Χατσου Παναγιώτο. 6 συμμετοχές στην τρίτη υποδρομία. Χάρη. Λίγο όπως είπαμε, μια ποιοτική υποδρομία, τρέχουν καλά άλογα. Νομίζω το προβάδισμα να έχουν τα άλογα της κυρίας Χριστίνας Κρητικού. Φυσικά με πρώτη την Μπέλα Τίτι. Δικαιολογημένα θα είναι το φαβορή. Έδειξε ότι πρόκειται για εξαιρετική φοράδα. Η κανένα συνεχίσει την νικηφόρα. Τάγκερτον πιστεύω τώρα που ξεκουράστηκε αναμένεται να τρέξει καλύτερα. Εντάξει, σίγουρα υπολογίζει είναι και ο φιλόσοφο. Μάλιστα, πάμε λοιπόν. Νομίζω αυτά τα άλογα. Ναι. Θα συμφωνήσω. 4 Απριλίου Μπέλα Τίτι στην νίκη. Τάγκερτον στην 5η θέση, φιλόσοφο στην 6η, τέλειο στην 7η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει η κίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Φιλόσοφε, μεγάλη κίνηση, παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει. Έχετε ο τέλειο τώρα για να περάσει στη δεύτερη θέση. Σε καθίσει είναι Μπέλα Τίτι, είχα πάει τραδίσιο στη συνέχεια. Τάγκερστρο έχει μείνει πίσω. Καθώ ο Στυλιανό και ο Καζανόβα πλησιάζοντα το 800 με φιλόσοφε να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Ιντέλιο είναι στο ένα μήκο, στα τρία μήκη είναι Μπέλα Τίτι. Χαβάη Τραντίσιον, Τάγκερντον είναι πίσω και ο Στυλιανό και ο Καζανόβα πλησιάζοντα το 600 προσπαθεί να βρει πέρασμα από την εσωτερική Μπέλα Τίτι, το οποίο δεν βρίσκει. Κλείνεται και μείνει πίσω τον φιλόσοφο πιέζει ο Ιντέλιο. Μπέλα Τίτι παραμένει κοντά. Χαβάη Τραντίσιον στα 6 με 7 μήκη. Πλησιάζοντα το 300 φιλόσοφε στην πρωτοπορία. Ιντέλιο έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Κυνηγά και πάλι την εσωτερική η Μπέλα Τίτι και φαίνεται πάλι να έχει δυνάμεις για να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση και να καταδιώξει τον φιλόσοφε. Ενώ ανεβαίνει και η Hawaii Tradition σε πιο καλή θέση. Μπέλα Τίτι κάνει επίθεση τώρα στο φιλόσοφε και περνά στην πρωτοπορία. Αφού δυνατό φινίσκα από την εξωτερική ο Στυλιανός. Μπέλα Τίτι έχει το πλεονέκτημα ο Στυλιανός στη δεύτερη θέση. Μπέλα Τίτι στην πρωτοπορία θα κερδίσει εύκολα και πάλι Στυλιανός. Και ο πίσω Hawaii Tradition και Καζανόβα. Πρέπει να φορομεί Μπέλα Τίτι. Τάγκερτον, φιλόσοφε, Σκύπινιτς, Μπέλα Τίτι, Τάγκερτον, φιλόσοφε, Σκύπινιτς, 1-2-3-5, 1-2-3-5. Πάμε στην τέταρτη φορομία, 1200 μέτρα. Μπάρπα Φίλιππος με τον Γεωργίου, Σιραμπούρ με τον Μαχδιόμενο Γκάντσαλη, Χαλκόπους με τον Ευτύχιο, Περιάνδρος με Καποδίστρια, Βόκ με τον Χαραμπανδρέο, Κουμάντος Κούλης με Δημητσάνη, Πετραλία με τον Σταυρίνη και Ρομπρόι με τον Λάο. 8 οι συμμετοχές της τέταρτης υποδρομίας. Επιστρέφει καλά προπονημένος ο Σιραμπούρ. Χάρη πιθανότητα να πάρει και την πρωτοπορία και να διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες στη νίκη. Έχουμε το φορμαρισμένο Μπάρπα Φίλιππο, ο οποίος εντάξει τρέχει με πιο ψηλά βάρη. Περίανδρος σε αυτή την απόσταση υπολογίσιμος. Ναι, είναι πολύ καλό στην απόσταση ο Περίανδρος. Αποδεδειγμένα στα 1200 μέτρα είναι πολύ δυνατός. Πιστεύω ότι διεκδικεί την νίκη μαζί με τον Σιραμπούρ, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει. Κόμμα του Σκούρλης. Αρκετά υπολογίσιμος και ο σταθερός Μπάρπα Φίλιππος παρά τις πρόσθετες επιβάρυνσεις. Ναι, 15 Απριλίου Μπάρπα Φίλιππος στην νίκη, Σιραμπούρ στη δεύτερη θέση, Περίανδρος στην τέταρτη, Κόμματος Κούλης στην τρίτη. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Μπάρπα Φίλιππος αλλά και η Βαρού Μιχαέλα που θέλει να οδηγήσει την υποδρομία και μάλλον θα την οδηγήσει. Ενώ έρχεται απ' έξω και ο Σιραμπούρ, ο οποίος και αυτός είναι σε καλή θέση. Μπάρπα Φίλιππος, Περίανδρος βελτιώνει θέση, ο Κόμματος Κούλης λίγο πιο πίσω με γρήγορο ρυθμό. Η Βαρού Μιχαέλα και ο Σιραμπούρ. Περίανδρος και Μπάρπα Φίλιππος ακολουθούν και ο Βίσονο Κομμάτος Κούλης έμειναν πολύ πίσω. Ο Τρόιλος και η Λίτη Λεόνι πάμε για 700. Πάντα μπροστά τώρα η Βαρού Μιχαέλα με τον Σιραμπούρ, τον Μπάρπα Φίλιππο, τον Περίανδρο στο κέντρο του Στίβου να θέλει και αυτός να πλησιάσει λίγο πιο πίσω είναι ο Κόμματος Κούλης. Πάμε για 500. Βαρού Μιχαέλα, Σιραμπούρ, Μπάρπα Φίλιππος, Κόμματος Κούλης προσπαθεί και αυτός να πλησιάσει. Πάμε για το 500. Με τη Βαρού Μιχαέλα μπροστά, τον Σιραμπούρ, τον Μπάρπα Φίλιππο και τον Περίανδρο να ακολουθούν. Και ο Κόμματος Κούλης αρχίζει πλέον και πλησιάζει. Θέλει να κάνει επίθεση στο κέντρο του Στίβου. Ο Μπάρπα Φίλιππος, τον Σιραμπούρ τώρα. Και ο πίσω και ο Περίανδρος εξωτερικά. Και ο Κόμματος Κούλης που αρχίζει τώρα να καλύπτει με τον Σιραμπούρ στην πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Κόμματος Κούλης αλλά και ο Μπάρπα Φίλιππος στην εξωτερική να κάνουν το ανέβασμα με τον Μπάρπα Φίλιππος στα τελευταία μέτρα. Να φέρεται δυνατός και να περνά από τον Σιραμπούρ. Μπάρπα Φίλιππος πάει για να κερδίσει. Σιραμπούρ, Κόμματος Κούλης και Περίανδρος. Και ο πίσω. Τέταρτη φορομία Σιραμπούρ, Περίανδρος, Κόμματος Κούλης, Μπάρπα Φίλιππος. Σιραμπούρ, Περίανδρος, Κόμματος Κούλης, Μπάρπα Φίλιππος. 2-4-6-1, 2-4-6-1. Πέμπτη φορομία 1500 μέτρα. Ταρά Εξπρέζ με τον Χριστοφόρου Μοχίτο, με τον Παναγιώτη Ανδρέου και την Πέρη, με τον Ευτυχίου Νόστο, με τον Μαθητεύωνο Καράμανο, Σερ Κωνσταντίνο, με τον Δημητσάνη, Μιγιώτη Αντρίκο, με τον Ρένο Τσακούρα, Ρόσμαρη με τον Καποδίστρια, Μίστερ Χάρη με τον Μινά Κωνσταντίνου και η Νέφια με τον Αδάμ. 9 συμμετοχές στην πέμπτη
υποδρομία. Εντάξει, πιστεύω ότι και την Πέρι σε αυτόν τον όμιλο θα διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την νίκη. Επιστρέφει ένα άλογο ο Τάρα Εξπρές. Εντάξει, έτρεχε σίγουρα με πολύ καλύτερους αντιπάλους. Είναι υψηλόβαρο, να δούμε και σε ποια κατάσταση θα παρουσιαστεί για να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον όμιλο. Εντάξει, είναι πολύ ανώτερο στον αντιπάλο του Τάρα Εξπρές. Να το δούμε όμως και πώς θα παρουσιαστεί στο Πάτοκ, στο Στίβο, για να δούμε αν μπορεί να επιβάλλει αυτή τη μεγάλη ανωτερότητα του. Από εκεί και πέρα, Κέντι Πέριαν, Ρόσμαρι. Μάλιστα. Πάμε να θυμηθούμε τον Τάρα Εξπρές, 4 Δεκεμβρίου του 2016. Ραδιπάκη στη νίκη, Τάρα Εξπρές στη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της 10ης υποδρομίας για την πρωτοπορία από την αρχή. Diamond Georgiana παίρνει το κεφάλι και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τη Λαόνα που είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω ακολουθεί ο Αράδη Πάκης αλλά και ο Jason. Diamond Georgiana στην πρωτοπορία ακολουθεί η Λαόνα. Δεν θέλει να εγκαταλείψει την εσωτερική, είναι στο ένα μήκος. Έχουμε κάπως γρήγορο ρυθμό από την Diamond Georgiana. Ξεφεύγει τώρα τη Λαόνα που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Αράδη Πάκης σε καλή θέση, ο Jason ενδιάμεσα. Στη συνέχεια είναι και ο Ζεύξυπος, ο οποίος βελτιώνει τη θέση. Λίγο πίσω ο Τάρα Εξπρές στην πρωτοπορία. Diamond Georgiana προηγείται. Και τώρα κάνει την εμφάνιση του και ο Ζεύξυπος από την εξωτερική, αλλά και ο Πίκλης και ο Never Say Never, ενώ κυνηγά την εσωτερική ο Τάρα Εξπρές, καθώς τρέχει εξωτερικά η Diamond Georgiana, η οποία πιέζεται τώρα από τον Αραδιπάκη, ο οποίος περνά ο Αραδιπάκης τώρα στην πρωτοπορία και προηγείται. Άρα διπάκι στην προβέντα, Diamond Georgiana πιο πίσω κάνουν finish αρκετά λόγα μεταξύ αυτών και ο Never Say Never. Στην εσωτερική είναι ο Tara Express. Ο Άρα διπάκι στο πλέον έκτημα των τριών μικών τώρα. Ο Tara Express προσπαθεί να βρει ελεύθερο διάδρομο για να διεκδικήσει δεύτερη θέση με το Άρα διπάκι στην πρωτοπορία. Άρα διπάκι στην πρωτοπορία θα κερδίσει Tara Express. Ortens και Never Say Never. Πέμπτη υποδρομία, Τάρα Εξπρές, Αν Ρόσμαρι και την Πέρι Σερ Κωνσταντίνο. Τάρα Εξπρές, Αν Ρόσμαρι και την Πέρι Σερ Κωνσταντίνο. Είναι 735, είναι 735. Η έκτη υποδρομία, 1600 μέτρα, Θαύρα με τον Σταυρίδη, Λίμιτα με τον Δημητσάνη, Ιωνίδο με τον Χαράμα Ανδρέου, Κόμματο Κουρί με τον Μαθιόν Δημητρίου, Κασπαζιά με τον Μαθιόν Καράμανο, Υπόμαχο με τον Μινά Κωνσταντίνου, Φίλιππο με τον Κεφάλα, Τσακιντζή με τον Καποδίστρια, Σεισμό με τον Αδά. Νέα συμμετοχή στην έκτη υποδρομία, χαρή. Σε πολύ πρόσθετο ομιλό για Θαύρα. Ναι. Αναμένεται και δικαιολογημένη είναι το φαβορί για την νίκη. Πολύ βελτιωμένη είναι και η Γκασπαζιά, η οποία τρέχει και με ευνοϊκά βάρη. Πιστεύω ότι είναι η αντίπαλο. Να πω για τον Λίμιτα, ο οποίο εντάξει παρά την πιο μεγάλη απόσταση είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Το έδειξε στι τελευταίε συμμετοχέ. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον όμιλο διεκδικεί διάκριση και μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το Θαύρα σε μια νίκη του 3 Φεβρουαρίου. Ο κόμματο Κουρίστα στην 7η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της 7ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Θαύρα με τον κόμματο Σκουρί. Θαύρα φαίνεται να παίρνει την πρωτοπορία. Ο κόμματο Σκουρί είναι στην εσωτερική και θέλει και παίρνει την πρωτοπορία. Ο κόμματο Σκουρί από τον Θαύρα που θα ακολουθήσει δεύτερο, Μεγάλο Βασίλειο θα ακολουθεί τρίτο. Συνέχεια είναι ο Καρλομάγνο με ο Ζεύξη που περίπου στο ίδιο ύψο. Νίκαρχο και Ντάιαμον Βασίλη. Είναι ένα πολύ γρήγορο ρυθμό στο χιλιάρι. Κόμματο Κουρί είναι στα 6-7 μήκη μπροστά από τον Θαύρα. Μέγα Βασίλειο και Κάρλο Μάγνο ακολουθούν. Ο Ζεύξυπο στην εσωτερική. Ντάμο Βασίλη και Νίκαρχο στην τελευταία θέση. Πλησιάζοντα το 800 με τον κόμματο Κουρί να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι 10 μήκη μπροστά τώρα από τον Θαύρα και τον Κάρλο Μάγνο. Μέγα Βασίλειο είναι πιο πίσω. Ζεύξυπο στη συνέχεια. Ντάμο Βασίλη και Νίκαρχο πλησιάζοντα το 600 με τον κόμματο Κουρί να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 7 μήκη μπροστά τώρα από το δεύτερο Θαύρα. Στη συνέχεια είναι ο Καρλομάγνος με τον Μέγα Βασίλειο και τον Ζεύξη που μειώνεται τώρα η διαφορά στο 500 με τον Θαύρα να πλησιάζει και να ετοιμάζεται να προσπεράσει τον κόμματο Σκουρί. Πιο πίσω είναι ο Μέγας Βασίλειος, υπό πίεση προσπαθεί να είναι για αυτό κοντά, αλλά και ο Ζεύξη που προσπαθεί να κάνει για αυτό το finish του. Με Θαύρα να ξεφεύγει όμως τώρα, είναι στα 3 μήκη από Καρλομάγνο, Μέγα Βασίλειο και Ζεύξη που ακολουθεί πιο πίσω Θαύρα στην πρωτοπορία σταθερά στα 3-4 μήκη. Η μάχη θα γίνει για η δεύτερη θέση. Καρλομάγνος και Μέγας Βασίλειος την διεκδικούν με τον Θαύρα πολύ δυνατό στα 5 μήκη τώρα 6. Θα κερδίσει πολύ εύκολα τελικά ο Θαύρα. Καρλομάγνος πέρασε καθαρά δεύτερος, Μέγας Βασίλειος και Νίκαρχος. Έκτη υποδρομία Θαύρα, Γκασπαζιά, Φίλιππος, Λιμιτάπ, Θαύρα, Γκασπαζιά, Φίλιππος, Λιμιτάπ, 1-5-7-2, 1-5-7-2.
Πάμε στην 7η υποδρομία Στάχη για 200 μέτρα. Χάβε DRS με τον Σταυρίδη. Σουίτι με τον μαθητικό Ερακλέο. Τζόνι Τζόνι με τον Παύλου. Εβίπη Λάσσι με τον μαθητικό Δημητρίου. Σεπίριαν Σταρ με τον Μιτσίδη. Αργοναύτη με τον μαθητικό Γκάντσαλη. Όντρι με τον Δημητσάνη. Μακεδόνα με τον Χριστοφόρου. Νέα Πουμπουλία με τον Αδάμου. Σαμάν Λάφ με τον Ευτυχή. Άρτεξ με τον μαθητικό Καράμανο. Και Πάχνα Πάουρ με τον Κεφάλαιο. 12 συμμετοχές της 7ης υποδρομίας. Είναι σε καλή κατάσταση η Hawaii DRS και πιστεύω ότι θα διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την νίκη. Χάρη. Έδειξε βελτιωμένο στα πρωινά ο Μακεδόνας, που λογικά θα είναι στην άφιξη. Έδειξε βελτίωση και ο Εβίπης Λάσσι στα πρωινά. Εντάξει, έχει καιρό να τρέξει, να το δούμε σε ποια κατάσταση θα παρουσιαστεί. Όντως είναι πολύ βελτιωμένος ο Μακεδόνας στα πρωινά. Αν τα επιβεβαιώσει αυτό και στην κούρσα, τότε θα αποτελέσει τον αντίπαλο για τη Hawaii DRS. Outsider, ο Artex δεν ήταν άσχημο στην τελευταία συμμετοχή, δεν μπορούσε για καλύτερη θέση. Πιστεύω ότι μπορεί για τη διάκριση. 25 Απριλίου, Καταλίνα στην νίκη, Hawaii DRS στη δεύτερη θέση, Σεμπίριαν Στάρ στην τέταρτη, Αργοναύτη στην 8η, Όντρι στην 5η, Νέα Πουμπουλίνα στην 7η, Πάχνα Πάουρ στη 10η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη πρώτη υποδρομία. Για την πρωτοπορία προσπαθεί από τον τέταρτο διάδρομο η Καταλίνα, που φαίνεται να παίρνει την πρωτοπορία μάλιστα καθαρά στα 2 μήκη. Από Βάχνα Πάουερ, Μυστήριο, Hawaii DRS είναι πιο πίσω. Συνέχεια είναι όμορφη Άντρεα με Όντρι. Ο Σαϊπίρια Στάρ είναι πίσω, όπως και Μίνι Τάρα, ο Μίστερ Στυλιώτης, ο Αργοναύτης και είναι από που λέει να περνούμε 600. Την Καταλίνα τώρα πλησιάζει ο Μυστήριο στο ένα μήκο. Στα 2-3 μήκη είναι ο Βάχνα Πάουερ. Ακολουθεί σε εσωτερική Hawaii DRS. Τώρα προσπαθεί να κάνει ανέβασμα το δεύτερο φαβορή. Ο Σαϊπίρια Στάρ με την Καταλίνα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία και να έχει προβάδισμα 2 μηκών από το Μυστήριο, ο οποίος είναι η υποπίεση που ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό της Καταλίνας. Συνέχεια είναι η Hawaii DRS. Τώρα κάνει το καλό ανεβάσμα από το Σαϊπίρια Στάρ με την Καταλίνα να έχει σαφές προβάδισμα. Είναι στα 4-5 μήκη από το Μυστήριο και τη Hawaii DRS. Πιο πίσω Σαϊπίρια Στάρ, η Καταλίνα είναι δυνατή μέχρι τέλους στα 4 μήκη. Η Καταλίνα θα κερδίσει εύκολα στην άξη του προγράμματος. Hawaii DRS περνά δεύτερη, Μυστήριο. Και Siberian Star. 7η υποδρομία, Hawaii DRS, Μακεδόνα, Siberian Star, Artex, Hawaii DRS, Μακεδόνα, Siberian Star, Artex, 1-8-5-11, 1-8-5-11. Πάμε στην 8η υποδρομία, στα 1000 μέτρα. Το αριθμό 1 είναι η Αλέγκρα με τον Ευτυχή, ο Άρχιπος με τον Χατζουπάνγιο, το Βαρόνα με τον Καποδίστρια, Διόξυπος με τον Δημητσάνη, Θεόπρεπη με τον Μαθηγόνο Δημητρίου, Πιθαΐς με τον Χριστοφόρου, Παρνασσός με τον Χαρέλα Μαδρό, Κυρία Αυγή με τον Λάο, Πλιάδα με τον Μινά Κωνσταντίνο, Αχελός με τον Ρόνο Τσακούρα, Μικρή Στιγκιώδησα με τον Μαθηγόνο Γκάντσαλη και Καρίνα Δλαβ με τον Αδά. 12 συμμετοχές χάρη. Στην 8η υπορμία πριν σου δώσω το λόγο, απλά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ο Άρχιπος θα διαγραφεί στην προπόνηση του Σαββάτου, παρουσίασε πρόβλημα και έτσι δεν θα διαγωνιστεί στην αυριανή υποδρομιακή συνάντηση. Ο Άρχιπος, που λογικά θα ήταν και ανάμεσα στα φαβορί της υποδρομίας, δεν θα διαγωνιστεί λόγω προβλήματος που παρουσίασε στην προπόνηση του Σαββάτου. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, στην απουσία του Άρχιπου, να πούμε για την Πιθαΐς. Μάλιστα. Η οποία, εντάξει, περιμέναμε πιο περισσότερα πράγματα από την Πιθαΐς. Εντάξει, μπορεί να σας τα δείξει σε αυτή τη συμμετοχή. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι, μάλλον είναι πλέον πολύ έτοιμη. Έριξε καλά στοιχεία Αλέγκρα στην προετοιμασία της και φαίνεται πολύ υπολογίσιμη. Και επίσης καλά δοκιμάσε κανένα ο Διόξυπος. Μάλιστα, πάμε να δούμε. 13 Μαΐου, Εσάτρες στην νίκη, Πιθαΐς στην τέταρτη θέση, Αχελός στην πέμπτη, Μικρή Στιγκιώδησα στη δεύτερη, Καρίνας Λαβ στην έβδομη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση η Πιθαΐς αλλά και ο Αχελός εσωτερικά που διεκδικεί την πρωτοπορία. Πιθαΐς, η οποία θα πάει μάλλον στην πρωτοπορία. Έρχεται όμως και ο Εσάτλερ να είναι κοντά από την αρχή. Και ο Αχελός με την Πιθαΐς μπροστά. Εσάτλερ και Αχελός τοποθετούνται σε καλή θέση. Πιο πίσω προσπαθεί εσωτερικά ο Μελισσέας να βελτιώσει τη θέση του με την Πιθαΐς μπροστά. Αχελός και Εσάτλερ στο κέντρο του στίβου πλησιάζουν και θέλουν να κάνουν νωρίς επίθεση. Αναμένει ο Μελισσέας, η μικρή στιγμή πιο πίσω. Πιθαΐς, Αχελός και Εσάτλερ. Πιο πίσω είναι μικρή στιγμή Queen Rania. Εξωτερικά με Λυσσέας και αυτός προσπαθεί να πλησιάσει 600 με Πιθαΐς να έχει δίπλα σχεδόν τον Αχελό. Πιο πίσω είναι ο Εσάτλερ. Είναι λίγο πίσω τώρα ο Μελισσέας στην εσωτερική Queen Rania με την Πιθαΐς στο 500 να έχει το πλεονέκτημα από τον Εσάτλερ τον Αχελό. Ο Μελισσέας που προσπαθεί τώρα να πλησιάσει με την Queen Rania. Στη στροφή κάνει επίθεση ο Εσάτλερ και φαίνεται να είναι δυνατός ο Αχελός. Πιο πίσω Πιθαΐς είναι δίπλα. Ο Μελισσέας είναι πίσω ακόμη με τον Εσάτλερ να κάνει επίθεση στην Πιθαΐς. Πιο πίσω τώρα προσπαθεί ο
ο Μελισσίας να περάσει τρίτος με τον Σάτλερ να είναι μπροστά. Η Πιθαής πιο πίσω, ο Μελισσίας προσπαθεί να κάνει φίνις. Σάτλερ στην πρωτοπορία προσπαθεί τώρα ο Μελισσίας να καλύψει όπως ο Σάτλερ είναι δυνατός. Πιο πίσω προσπαθεί ο Μελισσίας να περάσει δεύτερος. Σάτλερ στην πρωτοπορία. Σάτλερ πάει να κερδίσει. Πιο πίσω είναι ο Μελισσίας. Είναι και η μικρή Σιγιώτης όπως εξωτερικά που θα διεκδικήσει δεύτερη θέση. Έμεινε τέταρτο το φαβορί η Πιθαής. 8η υποδρομία, Πιθαής, Αλέγκρα, Διόξυπος, Αχελός. Πιθαής, Αλέγκρα, Διόξυπος, Αχελός. 6-1-4-10. 6-1-4-10. 1η υποδρομία, 1200 μέτρα. Έλληνα Λάζ με τον Νίκο Τσακούρα, Κουίνινα με τον Ρένο Τσακούρα. Chris My Dad με τον Χαραλαμανδρέου. Πίκλης με τον Ευτυχίου. Σερ Σότος με τον Ολύμπιο Γεωργίου. Καταπληκτικός με τον Κεφάλα. Μιώτης Μάστρος με τον Δημητσάνη. Παναμέρα Βόη με τον Γιώργο Μεσίτη. Ντόμνου Νικόλας με τον Καποδίστρια Λούχρη. Με τον Μαθητεύωνο Γκάντσαλι. Νεφέλη με τον Αδάμου και Αντίγονος με τον Σταυρίτη. 12 οι συμμετοχές στο φινάλε και αυτή χάρη αρκετά δύσκολη υποδρομία. Εντάξει, πιθανόν να έχουμε ρυθμό, η Queen να είναι σε άνοδο, διεκτικά νίκη. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά και ο καταπληκτικός θα τρέξει καλύτερα. Πιστεύω στα 1200 μέτρα, σύνδεσμο αυτό το άλογο τρέχει καλά. Οπότε θα διεκδικήσει και αυτό στην νίκη. Εντάξει, είναι δύσκολη υποδρομία και δεν είναι σχήμα λόγο. Εντάξει, είναι πολύ βελτιωμένη σίγουρα η Queen Nina. Και αναμένεται να είναι και το πρώτο φαβορί στο στοίχημα. Η Λούχρη, όταν βρεθεί σήμερα, αντί είναι και αυτή πολύ καλή. Ο Σερσότος ξεκινά από ευνοϊκή θηρίδα. Και μικρό αουτσέντρο, Μιλιώτης Μάστρος, ο οποίος συνήθως το βλέπουμε να τρέχει καλά στην μικρές αποστάσεις. 22 Απριλίου, Σερσότος στην Νίκη, Πίκλης στην 8η θέση, καταπληκτικό στην 3η, Μιλιώτης Μάστρος στην 4η, Νεφέλη στην 6η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση με αναπήδημα η Νεφέλη και μένει στην τελευταία θέση. Δεν είχε καθόλου καλή εκκίνηση η Νεφέλη. Σερσότος θέλει να πάρει την πρωτοπορία, έρχεται και η Κρυμαία όμως εσωτερικά, αλλά και ο Μιλιώτης Μάστρος που θέλει και αυτός να οδηγήσει με την Κρυμαία τελικά να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω ο Σερσότος, Μιλιώτης Μάστρος, Ρενάκη, ο Πίκλης, ο καταπληκτικός εσωτερικά, θέλει να βελτιώσει την θέση του με την Κρυμαία πάντα στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκοι από τον Σερσότο, πιο πίσω ο Μιλιώτης Μάστρος, καταπληκτικός εσωτερικά, θέλει να βελτιώσει η θέση με τον Πίκλη ακριβώς δίπλα, την Νεφέλη εξωτερικότερα, πάντα μπροστά 600 για την Κρυμαία. Με τον Σερ Σότο, Μιλιώτη Μάστρο καταπληκτικός συνεχώς εσωτερικά θέλει να βελτιώσει η θέση. Είναι λίγο πίσω Πίκλη στην εσωτερική. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Αντίγονος. Κρυμαία εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα. Τώρα ο Μιλιώτη Μάστρο ψάχνει το πέρασμα εσωτερικά. Πιο πίσω είναι και ο καταπληκτικός που θέλει να κάνει το ανεβασμά του μαζί με τον Σερ Σότο. Δεν χάνει το διάδρομο το καταπληκτικός. Η Κρυμαία έχει το πλεονέκτημα. Μιλιώτη Μάστρο, Σερ Σότο καταπληκτικός προσπαθεί να επανέλθει. Ρενάκη πιο πίσω με την Κρυμαία πάντα στην πρωτοπορία. Είναι κοντά τώρα ο Μιλιώτη Μάστρο. Ενώ εξωτερικά και ο Σερσότος φαίνεται δυνατός. Σερσότος στην εξωτερική είναι δυνατός και περνά. Μιλιώτης Μάστρος και Κρυμαία που επιστρέφει στην εσωτερική. Σερσότος έχει πλεονέκτημα. Σερσότος θα κερδίσει. Κρυμαία, Μιλιώτης Μάστρος καταπληκτικός πιο πίσω. Ένα διαποδρομία, Κουινίνα, Λούχρη, Σερσότος, Μιλιώτης Μάστρος, Κουινίνα, Λούχρη, Σερσότος, Μιλιώτης Μάστρος, 2-10-5-7, 2-10-5-7. Καλύτερα κανιά, τρίτη φορμία Μπελατίτη με το 1, πέμπτη φορμία Τάρα Εξπρές με το 1, έκτη φορμία Θαόρα με το 1, τρίτη φορμία Μπελατίτη με το 1, πέμπτη φορμία Τάρα Εξπρές με το 1, έκτη φορμία Θαόρα με το 1. Καλύτερα δίδυμα, τρίτη φορμία Μπελατίτη Τάγκερτον 1-2, τέταρτη φορμία Σίραμπουρ Περιάνδρος 2-4, έκτη φορμία Θαόρα Γκασπαζέ 1-5, τρίτη φορμία Μπελατίτη Τάγκερτον 1-2, τέταρτη φορμία Σίραμπουρ Περιάνδρος 2-4 και έκτη φορμία Θαόρα Γκασπαζέ 1-5. Δύο outsider, έβδομη προμήμα Μακεδόνας με το 8, ένα προμήμα Μιλιώτης Μάστρος με το 7, έβδομη προμήμα Μακεδόνας με το 8, ένα προμήμα Μιλιώτης Μάστρος με τον αριθμό 7. Λοιπόν, χάρη, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Έχουμε νέα υποδρομίες, ώρα 1:04:30. Θα το επαναλάβουμε και πάλι αυτό. Ναι, ναι. Ότι η ώρα 1:06 από εδώ και μπρος είναι 4:30. 9 υποδρομίες, κοντά στις 9 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και Jackpot 9 στι 20.000 ευρώ. Το εγγυημένο ποσό. Το εγγυημένο ποσό. Δεν έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά με τα αφιερωμένα. Ναι. Εντάξει, να πούμε για το πρόγραμμα ότι εντάξει, θεωρείται καλό το πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε και κάποιε ποιοτικέ υποδρομίε, έχουμε και κάποιε πολύ αμφίρροπε. Εντάξει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλου. Μάλιστα, με θεπόμενη υποδρομή και συνάντηση απλά να φέρουμε Κυριακή. Ναι. Πάμε σε Κυριακή και πάλι. 4:30 με το κύπελο 2.000 Κινέων. Ενδιαφέρουσα υποδρομία. Φαίνεται ότι θα έχουμε φαβορή. Τον Ντάγιο Στελάρα, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Θα υπάρχει φαβορή. Ναι. Αλλά είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα υποδρομία. Ναι, σίγουρα φαβορή είναι ο Ντάγιο Στελάρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.